Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας, προκύπτουν νέα δεδομένα για το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου μεταφέρθηκε για το 2025, ενώ σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο εταιρικό προφίλ της εταιρείας, αλλά και την επωνυμία του δικαιούχου. Παράλληλα, μεταξύ όλων των άλλων, η πλωτή εγκατάσταση υποδοχής, αποθήκευσης και αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου θα βρίσκεται σε απόσταση 17,6 χιλιόμετρων. Μέτρων, νοτιοδυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης αντί του αρχικού 22 χιλιόμετρων. Η πλωτή εγκατάσταση θα είναι τεχνολογίας MOS ή μεμβράνης αντί του αρχικού MOS. Και αυτές είναι κάποιες από τις αλλαγές. Για τις αλλαγές αυτές, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης δήλωσε άγνοια, καθώς όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί ακόμη εγγράφως και επίσημα. Ακούω και εγώ για κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι έγιναν ή δεν έγιναν, δεν ξέρω, δεν έχω ακόμη ακριβή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση όσον αφορά το σταθμό υγροποίησης του φυσικού αερίου, του LNG. Δεν έχω ούτε εγγράφως ούτε προφορικά επισήμως ακόμη ενημερωθεί. Αλλά όμως, εάν έχει γίνει κάποια τροποποίηση επί της ουσίας, η οποία δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα ή διαφοροποίησης τέτοιου είδους που ενδεχομένως να αισθανθώ ότι υπάρχει πρόβλημα, ή εγώ ή οι συνεργάτες μου ή κάποιος άλλος μέσα από τον χώρο του Δήμου, εξειδικευμένος και μη, τότε αναγκαστικά θα ξανασκύψουμε σε όποιο πρόβλημα δημιουργήσει αυτή η καινούργια τροποποίηση, για να δούμε εάν προσβάλλει δικαιώματά μας, ιδιαίτερα περιβαλλοντολογικά. Είναι τόσο απλό. Παράλληλα, ο Δήμαρχος το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με έγγραφό του προς την εταιρεία, θα ζητήσει διευκρινήσεις και συνάντηση προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, βέβαια θα ξέρουν κάποιοι ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να το υλοποιήσουν. Αν όμως είναι κάτι το οποίο αφορά προσαρμογή της κατασκευής στον χώρο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερο, τότε φυσικά θα πούμε ναι. Αλλά είτε πούμε ναι, είτε πούμε όχι στην οποιαδήποτε τροποποίηση, διαπιστώντας κάποια προβλήματα τα οποία είναι ξεπέραστα ή προβλήματα τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν με κάποιες υποδείξεις μας, αυτό θα συμβεί. Θα συμβεί λοιπόν, αφού πρώτα έχω την επίσημη πληροφόρηση, και αφού την έχω, τότε είτε μέσα από την τεχνική μου υπηρεσία, είτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε μέσα από εξειδικευμένους επιστήμονες που ενδεχομένως να χρειαστούμε τη βοήθειά τους, αλλά και μέσα από την εταιρεία με την οποία καλόπιστα μιλάμε από το 2012. Η καλοπιστία που δείξαμε είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, ακριβώς γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μηδενική προσβολή στο περιβάλλον και ταυτόχρονα υπάρχει μια οικονομική δυναμική στον χώρο αυτό της δημιουργίας του LNG, η οποία μπήκε στο θετικό πρόσημο. Επομένως, πληροφόρηση από όλους αυτούς, δικαίωμα και υποχρέωση να τα βάλουμε αυτά όλα κάτω και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και αν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, προχωράμε κανονικά. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει, τότε βλέπουμε πως γίνουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα μαζί και με την εταιρεία, η οποία δεν έχει δείξει μέχρι τώρα διάθεση αρνητική στο να μας πληροφορήσει και να διορθώσει οτιδήποτε θεωρήσουμε εμείς, και βέβαια είναι αποδεδειγμένο ότι έχουμε δίκιο ως αλλαγή. Περιμένουμε λοιπόν να συμβεί αυτή η πληροφόρηση.